Για την πρόταση που κατέθεσε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπάκτου και αφορά στη μονοδρόμηση της οδού Νόβα, μίλησε στο ραδιόφωνο του Λεπάντου 101,4 και την εκπομπή Διαγωγή Κοσμία ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Παπαναστασόπουλος. Ο κ. Παπαναστασόπουλος, δικαιολογώντας την πρότασή του, προέβαλε την ανάγκη επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος, τη βελτίωση της εικόνας της εισόδου της πόλης αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης. Η ιδέα έχει προέλθει βασικά από την ανάγκη να επιληθεί το πρόβλημα της κυκλοφορίας σε αυτό το δρόμο, να βελτιωθεί η εικόνα της εισόδου της πόλης, να δημιουργούν θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα ώστε να εξυπηρετούνται οι πελάτες των καταστημάτων και να αποφύγουμε και ό,τι κακό άλλο συμβαίνει αυτή τη στιγμή λόγω της διπλής κατεύθυνσης και της ύπαρξης πολλών καταστημάτων και ανθρώπων οι οποίοι παρκάρουν ή ανεφοδιάζουν τα καταστήματα. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή μια πολύ άσχημη εικόνα στην είσοδο της πόλης, ένα χάος κυκλοφοριακό για κάποια μισά ώρα ή ώρες αιχμής, ας πούμε το πρωί ή το μεσημέρι, που επιδεινώνεται από την ύπαρξη του σχολείου και τη στάση των λεωφορείων. Ναι. Και πέραν από το χρόνο, χαμένο χρόνο που μπλοκάρουν τα αυτοκίνητα στην είσοδο της πόλης, υπάρχουν και πάντα τα προβλήματα και της ασφάλειας. Είχαμε ατυχήματα σε αυτόν τον δρόμο και μάλιστα θανατηφόρα στο παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση του κυρίου Παπαναστασόπουλου, που κινείται στα πλαίσια των γενικότερων μονοδρομήσεων που πραγματοποιούνται κατά τα τελευταία χρόνια, προβλέπει τη μονοδρόμηση της οδού Νόβα, η οποία θα είναι και η είσοδος της πόλης, με παράλληλη πρόβλεψη μιας λωρίδας για στάθμευση, ενώ για την έξοδο θα χρησιμοποιούνται οι οδοί Θέρμου και Εθνικής Αντιστάσεως. Και είναι ένας δρόμος η Θέρμου η οποία δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ούτε σε στάθμευση, ούτε σε καταστήματα, δεν είναι δηλαδή ανεπτυγμένη εμπορικά, ούτε τουριστικά, και θα μπορούσε εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί για την έξοδο της πόλης, η οποία θα διοχετεύει είτε τη μισή κίνηση που πηγαίνει στο αντίριο μέσω της περιφερειακής οδού, γίνεται πιο άμεση προσβασιμότητα στην περιφερειακή έτσι, mm-hmm. και η δε κίνηση που εξυπηρετεί την Παλαιοπαναγιά και τις επεκτάσεις μας στο γήπεδο, ας πούμε, μπορούσαν να κατεβαίνουν στην κάθετο στα φανάρια και να διοχετεύονται από εκεί. Όσον αφορά στη θέση του μελετητή που έχει εισηγηθεί και τις υπόλοιπες μονοδρομίες στην ΑΦΠΑΚΤΟ, Νίκο Βόσκογλου, ο κ. Παπαναστασόπουλος επιβεβαίωσε πως είναι καταρχήν θετικός, με την επιφύλαξη ωστόσο των μετρήσεων και των μελετών που θα πρέπει να κάνει. Ο μελετητής ήταν καταρχάς, δεν είχε αρνητική αντιμετώπιση για το θέμα. Είχε θετική αντιμετώπιση, αλλά είπε βέβαια με την επιφύλαξη των μετρήσεων και των μελετών που πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Και αυτή βέβαια είναι και η επιφύλαξη όλων όσων συζητάμε αυτό το θέμα. Δηλαδή αυτό το θέμα, ναι, αν προχωρήσουμε σαν πολιτική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα μέτρα και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις υπηρεσίες. Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε πως η οδός Νόβα θεωρείται εθνικό δίκτυο και για το λόγο αυτό οι όποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε αυτή υλοποιούνται κατόπιν αποφάσεως της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και όχι από το Δήμο, ο οποίος έχει βέβαια την ευθύνη για τη συντήρηση και την καθαριότητα του δρόμου.